και η ομάδα σας παρά τα αρκετά λάθη που έκανε στο παιχνίδι, εν τέλει κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα. Σαφώς, αυτό μετράει. Και τακτικά λάθη αρκετά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα παιχνίδι χωρίς αύριο για εμάς. Αν χάναμε σήμερα, θα χάνουμε το πρωτάθλημα. Υπήρχε αγωνία, υπήρχε ένταση, υπήρχε άγχος, υπήρχε πίεση. Όλα αυτά που πρέπει να έχει μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, όπως κάνουμε εμείς. Καταφέραμε και ήμασταν σταθεροί στο παιχνίδι μας. Κάναμε κάποια λάθη, ξαναλέω και πάλι, τακτικά. Όμως, όταν η ΑΕΚ ισοφάρισε το παιχνίδι, ήμασταν εκεί, βρήκαμε δύο καλάθια στην επίθεση. Μετά κάναμε τρομερά λάθος στην άμυνά μας, το τρόπο που παίξαμε, το πώς είπαμε να κάνουμε και τι δεν κάναμε. Αλλά η ουσία είναι ότι κερδίσαμε. Κλείνουμε τη σεζόν με νίκη στο γήπεδό μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο πραγματικά που όλη τη σεζόν μας βοήθησε, μας στήριξε. Εμείς δεν είμαστε ποδοσφαιρική ομάδα. Τώρα δημιουργούμε τους φιλάθλους μας και να είναι γεμάτο το γήπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάλι μέσα από την καρδιά μου για τη στήριξη που μας έχουν δώσει. Και είναι ένα παιχνίδι τώρα σε δύο μέρες στη Λάρνακα. Όποιος παίρνει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει να πούμε υπάρχει, δεν υπάρχει, θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε. Είναι καρδιά, σαφώς να παίξεις μπάσκετ, μυαλό. Νομίζω ότι το διακύδευμα από μόνο του λέει τα πάντα. Το ότι σε κάποια φάση στον αγώνα όντως η ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά ισοφάρισε, είχε το momentum, αλλά τελικά όντως κερδίσατε. Κάπου εκεί στο εκείνο το σημείο φοβηθήκατε καθόλου τον αγώνα, καθώς ήσασταν μπροστά για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, σαφώς πάντα φοβάσαι το παιχνίδι. Όταν μπαίνει σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ που έχει πολύ καλή ομάδα, καλούς παίχτες, μπορεί να αποφασίσουν ένα παιχνίδι να το κερδίσουν κυρίως. Ναι, σαφώς πάντα υπάρχει αγωνία, αλλά στο time out ήμασταν συγκεντρωμένοι, βάλαμε την μπάλα στο καλάθι, βάλαμε το καλάθι με τον Τράβις που ουσιαστικά μας ξεκόλλησε από την επίθεση. Και στη συνέχεια παίξαμε μια καλή άμυνα, μια καλή επίθεση και μετά παίξαμε τις κακές άμυνες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να βελτιώσουμε για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες την Πέμπτη. Το ξέρω ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, αλλά όμως στη φετινή σεζόν δεν έχετε κερδίσει την ΑΕΚ εκτός έδρας. Πώς θα προετοιμαστείτε και για αυτό το κομμάτι? Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, όπως είπες, έτσι. Μπορεί να είναι γραπτό να την κερδίσουμε το τελευταίο παιχνίδι. Μπορεί και όχι, κανείς δεν ξέρει. Εμείς θα πάμε αποφασισμένοι να παίξουμε μπάσκετ καταρχήν, με ένταση, με δυναμικά, όπως παίζει και η ΑΕΚ, όπως παίζουμε και εμείς. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, νομίζω θα είναι τρομερό το παιχνίδι. Θα έχει κόσμο, η ατμόσφαιρα θα είναι φανταστική για δύο τις ομάδες. Εύχομαι να παίχνει καλό μπάσκετ και να κερδίσουμε εμείς τους. Κάνω πλάκα, εντάξει, δεν είναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Όμως η ουσία είναι ότι τελειώνουμε μια πάρα πολύ αποτυχημένη σεζόν για εμάς. Έχουμε πάρει ήδη το κύπελο, έχουμε πάρει ήδη τον ένα τίτλο στη σεζόν, πάρα πολύ σημαντικό σε σύγκριση με την περσίνη σεζόν που δεν καταφέραμε να πάρουμε κανένα τίτλο. Και είμαστε εκεί να διεκδικήσουμε το τελευταίο παιχνίδι την τελευταία μέρα του αθλήματος. Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή πριν τον τελικό δεν θα σε ρωτήσω, απλά θα σε ρωτήσω τώρα. Πού πιστεύετε ότι θα κριθεί το επόμενο παιχνίδι που θα είναι και ο τελικός του πρωταθλήματος? Σαφώς στις λεπτομέρειες. Στην άμυνα, στην επίθεση, το βλέπεις ότι και οι δύο ομάδες έχουν παιδιά τα οποία μπορούν ανά πάση στιγμή να ξεκλειδώσουν μια άμυνα ή να κλειδώσουν μια άμυνα από την άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι όπως είναι πιο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, θα έχει μεγάλη ένταση στο παιχνίδι και μεγάλη διάρκεια, θα είναι πιο κοντά στο να πάρει την νίκη.